Σκέφτομαι σήμερα την Θάσο, 10 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 2016, στην οποία καταστράφηκαν σχεδόν 70.000 στρέμματα δάσους και δασικού πλούτου. Δυστυχώς η κατάσταση την οποία αντικρίζω δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, πολύ λίγα έργα αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έχουν προχωρήσει, και αυτό όχι με την ευθύνη προφανώς του Δήμου, ο οποίος και δεν είναι ο υπεύθυνος για την υλοποίηση των έργων αυτών. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην σημασία, μετά από κάθε δασική πυρκαγιά, να ολοκληρώνονται γρήγορα τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβροντικά έργα. Μιλάμε για πευκοδάση, η αναγέννηση θα είναι φυσική, αλλά για να έχουμε φυσική αναγέννηση, Δήμαρχε, θα πρέπει να έχουμε χώμα. Και για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε χώμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα διαβροτικά έργα, και δυστυχώς βλέπω πολύ λίγα από αυτά να έχουν γίνει. Και βέβαια θα πρέπει να προστατευθούν και οι οικισμοί από πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε έναν ήπιο χειμώνα αυτή τη φορά, αλλά τίποτα δεν μας εγγυάται ότι θα έχουμε και έναν ήπιο χειμώνα χωρίς ακραία φαινόμενα του χρόνου. Επομένως, θέλω να επισημάνω και πάλι ότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε επισκέψεις των αρμοδίων αμέσως μετά τις πυρκαγιές, με ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Η αποκατάσταση των ζημιών χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση και φροντίδα σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο κράτους, δασικών υπηρεσιών, περιφέρειας αλλά και δήμων. Και για να μπορέσει το φυσικό περιβάλλον να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του, θα χρειαστεί χρόνος αλλά και φροντίδα. Για το χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, θα το ρυθμίσει η ίδια η φύση. Αλλά τουλάχιστον να διασφαλίσουμε, ας δώσουμε δυνατότητα στη φύση να αναγεννηθεί από μόνη της.